Ακούτε τα podcast του 902.gr. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Κάθε αρχή και δύσκολη και κάθε Πέμπτη πλέον θα τα λέμε από το Spotify. Πληστηριασμοί. Οι ένοχοι επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος. Αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού μας επεισοδίου. Η πρώτη εκπομπή μας θα ήταν αχρίαστη μόνο υπό μία προϋπόθεση. Ότι η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα είχαν ψηφίσει πριν λίγο καιρό μία τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή. Την τροπολογία που ζητούσε να σταματήσουν τώρα οι πληστηριασμοί σπιτιών που είναι πρώτη και κύρια κατοικία και να σταματήσουν οι πληστηριασμοί άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών οικοκυριών. Αντί για αυτό, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέρριψαν και δεν συζήτησαν καν την τροπολογία του ΚΚΕ. Βέβαια θα πείτε, το να ψηφίσουν αυτά τα κόμματα τέτοια τροπολογία μάλλον αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και δεν έχετε άδικο, μιας και στο παρελθόν, βήμα-βήμα έχτισαν όλο το θεσμικό πλαίσιο που κυριολεκτικά αρπάζει τα σπίτια και τα παραδίδει στα κοράκια των τραπεζών και στα κοράκια των funds. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε σήμερα ας επικεντρωθούμε στο γιατί υπάρχει ανάγκη να προστατευτούν χιλιάδες λαϊκές οικογένειες από το ξεσπίτωμα των τραπεζών και των funds. Και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί μέχρι το τέλος του χρόνου, τις επόμενες λίγες μέρες δηλαδή, οι πληστηριασμοί θα φτάσουν συνολικά 40.000 για φέτος. Και το 2023 φέρνει νέο κύμα πληστηριασμών, αφού θα αυξηθεί ο αριθμός όσων δεν μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις του στεγαστικού τους δανείου εξαιτίας της ακρίβειας, αλλά κυρίως της αύξησης των επιτοκίων. Τα ίδια τα στοιχεία των τραπεζών άλλωστε περιγράφουν πως ήδη ένα στα τρία στεγαστικά δάνεια που είχαν ρυθμιστεί έχει ξανακοκκινήσει. Τόση αξία έχουν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, πως οι πληστηριασμοί είναι μια μικρή εξαίρεση. Αλλά γιατί δεν ρωτά το βουλευτή του τον Μπάτση που έγδερνε τα θύματα του κανονικά και με τον νόμο? Όμως και στο ΣΥΡΙΖΑ περισσεύει το θράσος. Αλήθεια, με τι μούτρα πήγαν πριν μερικές μέρες να συμπαρασταθούν στη συνταξιούχο δημοσιογράφο που ήθελαν να την πετάξουν έξω από το σπίτι της στα κοράκια? Πώς μπόρεσαν να πατήσουν μέσα σε ένα σπίτι για το οποίο, επί διακυβέρνησής του, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιεύτηκε ο πληστηριασμός και επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας τις έκαναν έξωση? Για συμπαράσταση, λέει. Πριν ακριβώς 5 χρόνια, τότε στις δόξες του ΣΥΡΙΖΑ, που έκοβε τα ΕΚΑΣ, έκοβε συντάξεις, επέβαλε και άλλους φόρους, τότε λοιπόν ήταν που μαζί με όλα τα άλλα κατέθεσε και ψήφισε μια τροπολογία που αφορούσε τους πληστηριασμούς. Τι έλεγε? Ακούστε και σας παρακαλώ μείνετε ψύχρεμοι. Ανοίγουν εισαγωγικά. Οι ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις υπαγορεύονται από λόγους υπέρτερου δημοσιονομικού και δημοσίου συμφέροντος που αποσκοπούν αφενός στη στήριξη και προστασία της εθνικής οικονομίας μέσω της ακόλυτης διενέργειας πληστηριασμών ως μέσον ενίσχυσης της ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αποφυγής ανάγκης νέας κεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Αφετέρου, στην εξασφάλιση της ένομης προστασίας των συμβολιογράφων που διενεργούν πληστηριασμούς ως υπάλληλοι αυτών. Ακούσατε. Η ακόλυτη διενέργεια πληστηριασμών πρέπει να γίνει γιατί πρέπει να ενισχυθεί η ρευστότητα των τραπεζών. Για να δούμε όμως ποιες είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που έφερε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συγκεκριμένη τροπολογία. Συνεχίζω. Ανοίγουν εισαγωγικά. Αυτεπάγγελτη δίωξη όσων διαταράσσουν την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των πληστηριασμών. Ναι, καλά ακούσατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ που πήγε για συμπαράσταση σε άνθρωπο που έχασε το σπίτι του, είχε νομοθετήσει να συλλαμβάνουν, να δικάζουν και να επιβάλλουν ποινές φυλάκισης σε όσους προσπαθήσουν να προστατέψουν τα σπίτια του λαού από τα κοράκια. Και σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πρώτες ποινικές διώξεις στράφηκαν εναντίον του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λάρισας μαζί με άλλους 6 κατηγορούμενους. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την κατακραυγή του κόσμου και τις αντιδράσεις κατήργησε μεν το ιδιώνυμο, αλλά στη συνέχεια έφερε το νέο άρθρο 168 του ποινικού κώδικα με το αδίκημα για τη διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες περιπτώσεις. Ας δούμε όμως και άλλα επιτεύγματα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν κυβέρνηση. Ένα προς ένα. Πάμε λοιπόν. Πρώτον, όχι μόνο δεν παρέτεινε την όποια οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας που ίσχυε μέχρι τότε,
αλλά τροποποίησε το καθεστώς και το έκανε πολύ χειρότερο. Έπειτα έβαλαν στο παιχνίδι νέες έννοιες, όπως οι περίφημες ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης και συνεργάσιμος δανειολήπτης. Είναι η διάταξη που προβλέπει ότι για την προστασία της κύριας κατοικίας ο οφειλέτης, ακούστε, αφενός μεν θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια της εξαθλίωσης, αφετέρου θα πρέπει να καταβάλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν χωρίς τη συνένεσή τους σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Ωραίο, ωραίο. Με λίγα λόγια, ο διακανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει στα κοράκια όσα έβγαζαν αν έκαναν τον πληστηριασμό. Λαμπρά, αυτό που ακούσατε είναι το Ευαγγέλιο του τραπεζίτη και το νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία το πήρε και το πήγε παραπέρα και νομοθέτησε ότι οι πτωχευμένοι ιδιοκτήτες θα πληρώνουν για 12 χρόνια ενίκεια σε ιδιωτικό φορέα για τα ίδια τους τα σπίτια. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε το νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας που διευκολύνει τις μαζικές κατασχέσεις και πληστηριασμούς κάθε είδους και, επιπλέον, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Μάλιστα, το σκεπτικό του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί μπορούσαν να λύσουν ένα μεγάλο πρόβλημα των ημερών. Ποιο ήταν αυτό? Ότι το ΠΑΜΕ και άλλοι φορείς που προσπαθούσαν και πάλευαν να μην αφήσουν κανένα μόνο το απέναντι σε αυτούς τους άθλιους μηχανισμούς, μπλόκαραν πληστηριασμούς που γίνονταν live σε συμβολιογραφία, εισπρακτικές εταιρείες και αλλού. Τρίτον, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε την πώληση των κόκκινων δανείων στα funds και μάλιστα με δύο νόμους που ήταν μέρος των μνημονιακών δεσμεύσεων. Αν κάτι επιβεβαιώνεται από όλα αυτά είναι ένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τους πληστηριασμούς και η Νέα Δημοκρατία κάνει τις εξώσεις. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των πολλών όμως, επιβεβαιώνεται ακόμα ένα. Αυτό που έγινε και σύνθημα, ότι τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Κανένας μόνος, παντού ξεσηκωμός. Οι νόμοι για την πρώτη κατοικία που έχουν ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άδικοι και πρέπει να καταργηθούν. Και αν υπάρχει μία ασπίδα για τη λαϊκή κατοικία από τράπεζες, κοράκια και επιχειρηματικούς ομίλους, αυτή είναι ο μαζικός αγώνας για να μην χάσει κανείς το σπίτι του. Κάθε σπίτι λαϊκής οικογένειας που βγαίνει σε πληστηριασμό να γίνεται σπίτι όλης της γειτονιάς, των σωματείων, των μαζικών φορέων, κάθε περιοχής. Ήδη πήραν μια πρώτη γεύση. Μόνο έτσι θα κοπεί ο αέρας στα κοράκια και τις κυβερνήσεις. Αντί για περισσότερους πάτσιδες, ο λαός για να υπερασπιστεί τη ζωή του χρειάζεται περισσότερους κομμουνιστές βουλευτές που θα είναι μπροστά σε κάθε μάχη. Όπως στο σπίτι του Ζωγράφου, στη Θεσσαλονίκη, στο Μοσχάτο και σε πόσες ακόμα γειτονιές και πόλεις της περιφέρειας. Δεν αρκεί να λέει κάποιος ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Αυτό το λένε όλοι. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει πράξη αν δεν οργανωθεί αγώνας ενάντια στο νομοθετικό πλαίσιο που περιγράφει με το νι και με το σίγμα το πώς η στέγη σήμερα αποτελεί εμπόρευμα. Και κάτι για το τέλος, μάλλον το σημαντικότερο. Είναι κάτι παραπάνω από όριμο τον 21ο αιώνα να κατοχυρώνεται το δικαίωμα στη στέγη για όλους. Δεν λείπουν ούτε οι οικοδόμοι, ούτε οι πολιτικοί μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες, ούτε τα υλικά, ούτε καν τα κτίσματα. Αυτό που λείπει σήμερα είναι η οργάνωση της οικονομίας με προτεραιότητα την κάλυψη των λαϊκών αναγκών με σκοπό να ζουν όλο και καλύτερα οι πολλοί αυτής της κοινωνίας.